Δήμο Ντίνο Διαμάντο, αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ψηφιακών Πολιτικών Έξυπνη Πόλη του Δήμου Λαρισαίων, η Λάρισα που έχει την τύχη να φιλοξενεί στην καρδιά της πόλης έναν πεζοδρομημένο τομέα, το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης και φυσικά και το αρχαίο θέατρο. Οι μικτές χρήσεις που υπάρχουν στο κέντρο αυτό, μόνιμοι κάτοικοι, καταστήματα εμπορικά, καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, χώροι λατρείας και χώροι ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μας δίνουν πλέον την υποχρέωση να διαχειριστούμε το δημόσιο χώρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η υπάρχουσα κατάσταση απογοητευτική. Η ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων και αυτοκινήτων, είτε των μόνιμων κατοίκων, κυρίως και της τροφοδοσίας, οποιαδήποτε ώρα, η δυσκολία των οχημάτων κοινής ωφέλειας να προσπελάσουν στο δημόσιο χώρο και στους πεζοδρόμους και να ικανοποιήσουν την ανάγκη των πολιτών, και βέβαια όλες οι άλλες ανάγκες, κυρίως με τα δίκυκλα και τα μηχανάκια, τα οποία δημιουργούσαν κινδύνους στους πολίτες στο δημόσιο χώρο. Υπάρχει δηλαδή μια υπερφόρτωση του πεζοδρόμου και περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και δυσκολία στη διαχείριση του δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες. Προχωρήσαμε λοιπόν ως Δήμος Λαρισαίων, με τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, αυτή η Δημοτική Αρχή, να εγκαταστήσουμε ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα βυθιζόμενων μπαρών, ελέγχου δηλαδή της εισόδου και εξόδου και της διαχείρισης του δημόσιου χώρου στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μια έτοιμη πλατφόρμα η οποία μπορεί να αποδεχθεί κάθε αίτημα και να δώσει κάθε πληροφορία, και βέβαια ένα κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να παρακολουθεί την αυτόματη ηλεκτρονική λειτουργία του όλου συστήματος. Το όλο σύστημα λειτουργεί αυτόματα διότι αναγνωρίζει από κάμερα μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου και αμέσως είτε επιτρέπει είτε δεν επιτρέπει την είσοδο ενός αυτοκινήτου. Φυσικά δίνουμε τη δυνατότητα στα οχήματα κοινής ωφέλειας, αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, να είναι σε μια μόνιμη λίστα όπου ανα πάσα στιγμή έχουν εύκολη την πρόσβαση με την αναγνώριση των πινακίδων. Αλλά και σε έκτακτα περιστατικά των πολιτών, οι κάτοικοι μόνιμοι θα είναι και αυτοί στη μόνιμη λίστα, με άδεια διέλευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουμε στον κανονισμό για ετήσια βάση, και στα έκτακτα περιστατικά θα υπάρχει μια εφαρμογή, ένα application στα κινητά και στα τάμπλετ, μέσω των οποίων θα μπορεί κάποιος να υποβάλει ένα έκτακτο αίτημα εισόδου, το οποίο και θα ικανοποιείται. Κέντρο ελάχιστη διαχείριση πεζοδρόμου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας, γιατί με ειδοποίησαν ότι έχει υποφημίσει η μητέρα μου. Είμαι μπροστά, είναι η παρανεβασμένη και δεν μπορώ να περάσω. Είμαι στην οδό Ούμα και Παπαναστασίου γωνία. Ωραία, σας ανοίγω αμέσως. Πρέπει να περάσω, να πάω τη μητέρα μου, να την πάω στο νοσοκομείο. Πείτε μου το σημείο Ούμα και Παπαναστασίου. Παπαναστασίου και Κύπρου. Α, ωραία, ευχαριστώ. Ούμα, Ούμα. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ανοίγω κατεξαίρεση αμέσως. Ναι, ευχαριστώ. Επίσης, δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβαση οχημάτων σε ειδικές περιπτώσεις, ταξί, φορτοεκφόρτωση, οικοδομικές εργασίες, παροχή πετρελαίου, τροφοδοσία πετρελαίου. Ο στόχος, ο τελικός, είναι η βελτίωση της ποιότητας των πολιτών. Η διαχείριση του δημόσιου χώρου για τους πολίτες, ταυτόχρονα όμως με την ικανοποίηση των αναγκών και των καταστηματαρχών, των επαγγελματιών της πόλης του κέντρου, δίνοντας τη δυνατότητα και στον τουρίστα να κινηθεί διαφορετικά. Και στα ξενοδοχεία, αλλά και στους χώρους στάθμευσης που είναι μέσα σε αυτόν τον τομέα του πεζοδρομημένου ελεγχόμενου κέντρου, θα δοθούν ειδικές δυνατότητες για να μπορούν και οι τουρίστες αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται εκτός του κέντρου να ικανοποιούν την τρέχουσα ανάγκη, την έκτακτη ανάγκη που έχουν. Η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι σε συνεργασία με τους πολίτες, με τους εμπλεκόμενους άλλους φορείς, θα δώσουμε μια διαφορετική εικόνα της πόλης, του δημόσιου χώρου, μια διαφορετική διαχείριση και λειτουργία του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών.